Καταρχάς δεν είναι θέμα του Βροντάου. Είναι ολυχείος αυτή τη στιγμή από την Κόμη, από την Αγία Ερμιόνη, από τον Καφά, από τις τουριστικές περιοχές, βόρεια, νότια. Το πρόβλημα είναι γενικό. Υπάρχει μια καθυστέρηση και εκεί οφείλεται το πρόβλημα, ενώ έπρεπε να έχουν προβληθεί αυτές όλες οι διαδικασίες από το Φλεβάρι. Δυστυχώς το άφησαν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τέλος Μάη και να είμαστε στο χάλι που είμαστε. Και επειδή υπάρχει δικαιολογία ότι λόγω κορονοϊού δεν είχαμε άτομα, να σας πω ότι ο Δήμος έχει άτομα. Έχει άτομα καταρχάς για τους μόνιμους, περίπου 50. Έχει τους παρατασιούχους της προκήρυξης 3K που είναι γύρω στα 35 άτομα. Έχει τους άλλους 36 που πήρε πέρσι πάλι με την προκήρυξη 3K. Και έχει και τους 20 τενταμινίτες που αυτή τη στιγμή δουλεύουν κάποιες μέρες και οι άλλοι 23 οι οποίοι περίπου προσλήφθηκαν νομίζω σήμερα. Άρα μιλάμε για 120-150 άτομα. Συν την εργολαβία των 96.000 που δόθηκε σε ιδιώτη, η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, για να καθαρίζει τα καλαθάκια, χορτοκοπές κλπ. Συν την άλλη εργολαβία μέσω Διανό, η οποία είναι για να καθαρίζει ιδιώτης πάλι εργολάβος στα χωριά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμιά μα καμιά δικαιολογία. Η μία πάντως εργολαβία υπογράφηκε σήμερα, μας είπε ο κύριος Δωμάτας. Φυσικά υπογράφηκε σήμερα, όταν καθυστερήσαμε τόσο πολύ, γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να έχουν γίνει διαδικασίες από το Φλεβάρι. Όταν υπογράφεται σήμερα, λογικό είναι να είμαστε ακαθάριστοι και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ελπίζω και εύχομαι τις επόμενες μέρες να δούμε τα συνεργεία του Δήμου και τις εργολαβίες να κινούνται δυνατά, για να προλάβουμε τουλάχιστον τον Ιούνιο μήνα, στα μέσα Ιουνίου, να έχει καθαρσεί το μεγαλύτερο μέρος. Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο επαναπαυθήκαμε με όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό, δεν ξέρουμε πότε ανοίγουμε, άρα το αφήνουμε, κύριε Νίκο? Δεν ξέρουμε πότε ανοίγουμε. Κάποια στιγμή θα ανοίγαμε. Έτσι κι αλλιώς οι υπηρεσίες δούλευαν. Στο αεροδρόμιο, για παράδειγμα, η κοπή των δέντρων έγινε μέσω κορονοϊού, το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι διαδικασίες των συμβάσεων, αναθέσεων κλπ. Γινόταν ηλεκτρονικά. Άρα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Οπότε ποιος είναι ο λόγος που είχαμε τέτοια καθυστέρηση κατά την καθυστέρηση? Νομίζω ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ. Δεν περιμέναμε να λήξουν τα μέτρα για να πούμε, α, τώρα ξεκινάμε. Ο Δήμος λειτουργούσε. Έστω και με λιγότερο προσωπικό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και λόγω της κατάστασης οι εργασίες ήταν ήδη λιγότερες. Δηλαδή το ότι είχαμε τις άδειες, τους αδειούχους. Ναι, αλλά είχαμε και λιγότερη δουλειά. Δεν ήταν τόσο βρώμικη η πόλη, τόσο βρώμικη η χείρος, γιατί ο κόσμος δεν έβγαινε. Αλλά δεν είναι ούτε και η δικαιολογία ότι, ξέρεις, είχαμε τους συμβασιούχους που δεν δούλευαν και δεν είχαμε κόσμο. Αυτό μιλάω για το προηγούμενο διάστημα. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η καθαριότητα για τα χορτοκοπές που μιλάμε, για τα καλαθάκια και όλα αυτά. Παραλίες, ακόμα να στρωθούν, ακόμα να ξεκινήσουν. Πιθανά κάποιες επιλεκτικά να γίνανε. Αλλά μιλάμε για το σύνολο των παραλίων του νησιού μας. Τα φώτα δεν ανάβουν. Στο Βούβι τα φώτα δεν είναι, σκοτεινά ο κόσμος και κυκλοφορεί πολύ κόσμος. Τα σκαλώδια το ίδιο. Σε άλλες περιοχές επίσης. Αυτά δηλαδή ο κορονοϊός έφταιγε.